Καταρχάς κάτι επί της διαδικασίας. Α, καλό είναι αν όντως θέλουμε να γίνεται και ουσιαστική συζήτηση, το έχουμε πει πολλές φορές και για να μην είναι ψευδεπίγραφη, να έχουμε έγκαιρα και δυνατότητα τα θέματα, ειδικά η συγκεκριμένη εισήγηση, γιατί τοποθετούμαστε καταρχάς και για τις Μπε ή αντίστοιχα στις Μπε όταν έρχονται τα θέματα και φυσικά κάνουμε και τοποθέτηση, παίρνουμε υπόψη μας και την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία, ας πούμε, ήταν σχεδόν ένα χρόνο πριν υπήρχε, θα μπορούσε να μας έχει δοθεί και όχι να μας δίνεται δύο μέρες πριν από τριήμερο. Εμείς καταψηφίζουμε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτό έχει να κάνει πρώτα και κύρια με το ζήτημα ότι τα υπεράκτερα αεολικά πάρκα αποτελούν βασικό πυλώνα του αναθεωρημένου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με, τον, με το οποίο πρόκειται ουσιαστικά να είναι σχεδόν το 1 τρίτο η συμμετοχή στην, στο μείγμα της ενέργειας. Και το αναθεωρημένο σχέδιο, όπως και τα προηγούμενα, υπηρετεί στρατηγικές επιλογές της άρχουσας και υπάρχει και η πλευρά πρώτα και κύρια ότι στηρίζει βασικού σχεδιασμού του ευρωατλαντικού υπεραλιστικού στρατοπέδου για την ενέργεια στην περιοχή και όσον αφορά πηγέ ενέργεια, δρόμου μεταφορά, το μείγμα και δεν είναι τυχαίε και οι δηλώσει του ΠΑΙΑΤ για την ανάγκη να γίνουν επενδύσει σε αυτό το τομέα. Επιταχύνει την πρόωθηση των στόχων τη πράσινη ανάπτυξη που ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε τοποθετηθεί πολλέ φορέ ότι σημαίνουν. Πανάκριβο ρεύμα για το λαό. Σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντο και ασκόπτονται για το αντίθετο. Και υπάρχει και το ζήτημα ότι και οι συγκεκριμένε επενδύσει, ουσιαστικά το ίδιο το σχέδιο το αναφέρει και η κυβέρνηση, ότι θα απαιτηθούν τεράστιες επενδύσεις που το μεγαλύτερο μέρο του θα είναι από κρατικέ χρηματοδοτήσει και την χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα την πληρώσει μέσα από τη φορολογία ο λαός και θα συνεχίσει να βιώνει την ενεργειακή φτώχεια και το πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον είναι γνωστές οι επιπτώσεις των παράκτων αιωλικών και στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στην αλληλεία και στον τουρισμό. Υπάρχει το ζήτημα ότι μπορεί με βάση το σχεδιασμό να είναι πολύ κοντά σε περιοχέ Natura. Η ίδια η ΣΠΕΑ αναφέρει ότι ενδέχεται να προκύψουν σημαντικέ επιπτώσει σε 89 προστατευόμενε περιοχέ. Υπάρχει το ζήτημα ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά στην ακτογραμμή, επηρεάζοντα κατοικημένε περιοχέ και παραλίε κολύμβηση. Χαρακτηριστικό είναι το σχέδιο που υπάρχει τώρα για τον Πατραϊκό κόλπο. Περιορίζονται οι θαλάσσιε δραστηριότητε και υπάρχει σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, δεν βλέπω να ζητάτε να γίνει ησυχία. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, περιορίζει λοιπόν τη, την διέλευση και υπάρχει, μπορεί να υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα και σε σχέση με την αυσυσπελοεία και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, η κατασκευή σε τόσο μεγάλη έκταση υπεράκτειων αιωλικών αυξάνει την πιθανότητα πρόκληση ατυχήματο και αυτό είναι χαρακτηριστικό στον πατραϊκό κόλπο με το πάρκο που έχει οριοθετηθεί, το οποίο διακόπτει στην ουσία την κίνηση των πλέον σε ένα πολύ περιορισμένο και στενό ε, χώρο, διάδρομο. Μην ξεχνάμε επίση ότι η χώρα μα είναι η πρώτη στην Ευρώπη σε σχέση με τον κίνδυνο σεισμού. Η ίδια η ΣΜΠΕ αναφέρει ότι στην περιοχή μελέτη εντοπίζονται περισσότερα από χίλια ενεργά ρήγματα. Για να μην καταχραστώ το χρόνο, επειδή έχει περάσει, οι επιπτώσει στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία και ασφάλεια είναι γνωστέ και τεκμηριώνονται και βιβλιογραφικά. Η ίδια η εισήγηση τη υπηρεσία αποκαλύπτει και την εγγενία δυναμία του προγράμματο να πραγματευτεί με επιστημονική επάρκεια το αντικείμενο λόγω έλλειψη δεδομένων βάση. Κατά τη γνώμη μα όμω το κύριο δεν είναι αυτό, γιατί ακόμα και αν ήταν ολοκληρωμένη η ΣΜΠΕ, η ΣΜΠΕ εξοραίζει τι επιπτώσει ή δεν τι εκτιμά ολοκληρωμένα, αλλά ακόμα και αν ήταν ολοκληρωμένη, το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξή ότι το σημερινό κράτος ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει από αυτές τις επιπτώσεις παρά τα ευχολόγια. Και αυτό έχει να κάνει γιατί και στρατηγικά ασκεί μια πολιτική όπου ε, ουσιαστικά οδηγεί στο όπου, ό,τι και όπως θέλει ο επενδυτής, ο οποίος φυσικά επενδυτής καθορίζει όλα αυτά με βάση την κερδοφορία του, και επίσης γιατί το σημερινό κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον κρατικό έλεγχο για ουσιαστικές μελέτες υλοποίηση και έλεγχο λειτουργία με βάση προδιαγραφές ασφάλειας, και που θα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος... Και αυτό αφορά ένα σύνολο θεμάτων και τα υπεράκτια αιωλικά. Για όλου αυτού του λόγου, καταψηφίζουμε την μελέτη. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση, προφανώ δεν είμαστε γενικά κατά των ανανεώσιμων πηγών ή κάποιων Πηγών ενέργεια. Εμεί αυτό που λέμε είναι ότι Έχετε χρειάζεται. Το χρόνο. Θα τελειώσω σύντομα. Ένα άλλο σχεδιασμό οικονομία με... όπου δεν θα είναι κριτήριο η κερδοφορία των ομήλων, αλλά οι λαϊκέ ανάγκε. Δεν θα είναι η ενέργεια εμπόρευμα σε αυτή την οικονομία. Και εκεί πράγματι, οι πολλέ πηγέ ενέργεια που έχει η χώρα μα θα μπορούν να αξιοποιηθούν ισόρροπα στο μείγμα ενεργειακή πολιτική, θα μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση και θα εξασφαλιστεί και η προστασία του περιβάλλοντος και ευθυνό ρεύμα για το λαό. Και τέλος, πριν κλείσω, επειδή και μέσα στο σχέδιο υπήρχε και υπάρχει και ένα σχεδιασμό ακόμη και για αεολικά πάρκα σε περιοχέ όπω η Γιάρος, Μπορεί να ήρθε τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού και να πήρε πίσω τι δύο ε, ουσιαστικά από τα, τις τρεις προτάσεις που υπήρχαν ε, εμείς εξ όσο γνωρίζουμε το ένα σχέδιο παραμένει. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι λοιπόν ότι αυτός ο τόπος ο ιστορικός που είναι τόπος φυλάκισης και εξορίας χιλιάδων κομμουνιστών και άλλων λαϊκών αγωνιστών δεν θα αφήσουμε και έχει κηρυχθεί ιστορικός τόπος και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δεν εξασφαλίστηκε η πραγματική μέρημνα και φροντίδα για το να προστατευτεί και να αναδειχθεί αυτή η ιστορία. Εμείς, λοιπόν, παρόλα αυτά λοιπόν, που λέμε, παρόλο που υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη, δεν νομιμοποιείται κανένα να σχεδιάζει να... ή να ονειρεύεται business σε αυτή την περιοχή, είτε αφορά αιωλικά πάρκα, είτε άλλες Να τολμήσω να σας ξαναπώ ότι έχετε περάσει προπολού το χρόνο. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα αφήσουμε αυτό να συνεχιστεί.